και ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής στη χώρα μας έρχεται στα χέρια ταυτόχρονα όλων των παρατάξεων των κομματικών, είναι μια κίνηση συνανετική, χρήσιμη για το μέλλον του τόπου. Ο τόπος έχει ανάγκη από συνένεση αυτή την ώρα πάρα πολύ πιεστική. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι γενικά η αντιπολίτευση δεν έχει προσφέρει τίποτα στην κοινή υπόθεση. Υπάρχουν αντιπολιτεύσεις που είναι επικοδομητικές, με κριτική και αυστηρή αν θέλετε. Και υπάρχουν αντιπολιτεύσεις που είναι υβριστικές, διχαστικές και είναι μια προσφορά αυτήν την ώρα, κρίσιμη προσφορά στην ηρεμία και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας. Τώρα είναι αναγκαίο. Παράλληλα, με γοργούς ρυθμούς προχωρεί η υλοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τη διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καθώς η οικονομία σταθεροποιείται, η κυβέρνηση θα καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία τα προβλήματα των ανέργων, των χαμηλόμισθων, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να σταθεροποιήσει την οικονομία αποδίδουν. Υπάρχουν, είπε, σημαντικά επιτεύγματα σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά τα αναγκαία οικονομικά μέτρα έχουν και παρενέργειες. Η άλλη όψη είναι η ανεργία, που είναι δυσβάστακτη, και υπάρχουν απαράδεκτα χαμηλές συντάξεις και μεροκάματα για όλους τους περιθωριακούς, για τους ηλικιωμένους. Είναι και όχι μόνον αυτούς. Και το ερώτημα είναι εδώ, τι είδους σοσιαλιστικό κίνημα είναι το ΠΑΣΟΚ, όταν η έμφαση που έχει βάλει είναι σε μακροοικονομική σταθερότητα. Και η απάντηση που θέλω να δώσω είναι ότι από την ώρα που έχουμε μπει στη μεγάλη παγκόσμια αγορά με φωνικό ανταγωνισμό και δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγουμε, και όσοι δεν είναι μέσα σε αυτό βιάζονται να μπουν, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επιβίωσης της οικονομίας μας στο σκληρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε. Επομένως, μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, με βήμα σταθερό, προσεκτικά, θα προχωρήσουμε. Όπως σταθεροποιείται η οικονομία, πέφτει ο πληθωρισμός, έτσι σιγά σιγά λύνονται τα χέρια μας για μια πολιτική κοινωνική που είναι αντάξια των προσδοκιών του λαού και των θέσεων του κινήματός μας. Χρειάζεται κάποια υπομονή. Δεν έχουμε ποτέ ξεχάσει ότι η βασική στόχη είναι η ανάπτυξη, η απάλληψη της ανεργίας στο μέτρο του δυνατού και ένα μεροκάματο που να αξίζει τον κόπο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύοντας προς τους διαφωνούντες. Η διαφωνία είναι σεβαστή. Η ύβρις δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι. Και μιλάμε περί αυτού. Η επικοδομητική κριτική είναι ευπρόσδεκτη, τόνισε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εάν έχει γεννηθεί ένα πρόβλημα σήμερα, δεν είναι διότι εξέφραζαν απόψεις και διαφωνούν ορισμένοι με την πολιτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ή με τη,
με την κυβέρνηση την ίδια, είναι ότι υπάρχουν μερικοί άγραφοι νόμοι συμπεριφοράς και ηθικής τάξης. Είναι άγραφοι, αλλά όταν παραβιάζονται, το ξέρει κανείς. Και παραβιάστηκαν αυτή τη φορά άγραφοι νόμοι ηθικής τάξης. Αυτό είναι το θέμα και όχι η ελευθερία του λόγου ή η κριτική. Ολόκληρη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μπορείτε να την παρακολουθήσετε στη διάρκεια του δελτίου μας. Όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παπανδρέου έκανε τις ανακοινώσεις για τη σύσταση επιτροπών αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πρώτη συνάντησή τους μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και κράτησε περίπου μία ώρα. Έχω σκοπό να ακούσω και όχι να μιλήσω. Βέβαια, ο διάλογος, η παράδοση θα παραβιαστεί. Και κινδυνεύω να θεωρηθώ ότι δεν είναι καλό συντηρητικό, διότι συντηρητικού κοινού τις παραδόσεις. Προσβλάψω την φήμη μου ως συντηρητικού. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη σύσταση εθνικών διακομματικών επιτροπών αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέα Δημοκρατία, Πολιτική Άνοιξη και Συνασπισμός επικρίνουν τον κύριο Παπανδρέου για συγκυριακούς χειρισμούς και προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Δηλώνουν ωστόσο ότι θα συμμετάσχουν σε επιτροπές εάν είναι ειλικρινείς οι προθέσεις του Πρωθυπουργού. Πλήρως απορριπτική είναι η θέση του Κομμουνιστικού και τη χρηματοδότηση και διαφάνεια των κομμάτων. Και τρίτο, η αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις που αναλάβαμε αρκετό καιρό πριν. Και οι τρεις θα πάνε στην Επιτροπή Θεσμών, όπου προεδρεύει ο Υπουργός Προεδρίας. Και τώρα θέλω να προσθέσω σε αυτά, νομίζω, κάτι πολύ σημαντικό. Θα υπάρξει Εθνική Επιτροπή σε διακομματικό επίπεδο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι ένα αίτημα πολλών κομμάτων και πρέπει να ικανοποιηθεί. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε θέματα επιβίωσης του έθνους. Σε αυτήν θα μετέχουν όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και νομίζω αυτό σημαίνει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Δεύτερο, σύσταση διακομματικής επιτροπής, εθνικής επιτροπής, με συγχωρείτε, σε διακομματικό επίπεδο για την παιδεία. Και τρίτο, σύσταση εθνικής επιτροπής σε διακομματικό επίπεδο για τη δημόσια διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής στη χώρα μας έρχεται στα χέρια ταυτόχρονα όλων των παρατάξεων των κομματικών. Είναι μια κίνηση συνανετική, χρήσιμη για το μέλλον του τόπου. Και νομίζω ότι παρόλο ότι είναι λίγα τα λόγια, η ουσία είναι πολύ μεγάλη. Αυτά τα τρία επίσης τα παραπέμπω στην Επιτροπή Θεσμών για την επεξεργασία τους. Θα προχωρήσουμε με γρήγορο βήμα υποσχέσεις που θα έχουν αντίκρισμα. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που είχα να περάσω. Θα ήθελα να κάνω δύο ακόμη σχόλια. Αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω δύο ακόμη σχόλια. Το πρώτο έχει σχέση με την οικονομία και την πορεία της οικονομίας μας.
γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν εδώ σημαντικά επιτεύγματα σε μακροοικονομικό επίπεδο, όπως είναι η δραχμή που είναι σκληρό νόμισμα, ένα από τα λίγα στην Ευρώπη. Και ο πληθωρισμός, ο οποίος βαδίζει, εκτός αν υπάρχουν προβλήματα στο δρόμο, στο μονοψήφιο. Αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα για την Ελλάδα. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Η άλλη όψη είναι η ανεργία, που είναι δυσβάστακτη, και υπάρχουν απαράδεκτα χαμηλές συντάξεις και μεροκάματα για όλους τους περιθωριακούς, για τους ηλικιωμένους. Είναι και όχι μόνον αυτούς. Και το ερώτημα είναι εδώ, τι είδους σοσιαλιστικό κίνημα είναι το ΠΑΣΟΚ, όταν η έμφαση που έχει βάλει είναι σε μακροοικονομική σταθερότητα. Και η απάντηση που θέλω να δώσω είναι ότι από την ώρα που έχουμε μπει στη μεγάλη παγκόσμια αγορά με φωνικό ανταγωνισμό, και δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγουμε, και όσοι δεν είναι μέσα σε αυτό βιάζονται να μπουν, η απάντηση είναι ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επιβίωσης της οικονομίας μας στο σκληρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε. Επομένως, μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, με βήμα σταθερό και προσεκτικά θα προχωρήσουμε, όπως σταθεροποιείται η οικονομία, πέφτει ο πληθωρισμός, έτσι σιγά σιγά λύνονται τα χέρια μας για μια πολιτική κοινωνική που είναι αντάξια των προσδοκιών του λαού και των θέσεων του κινήματός μας. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να πω. Χρειάζεται κάποια υπομονή. Δεν έχουμε ποτέ ξεχάσει ότι η βασική στόχη είναι η ανάπτυξη, η απάλληψη της ανεργίας στο μέτρο του δυνατού, και ένα μεροκάματο που να αξίζει τον κόπο. Αυτή είναι η στόχη μας. Στο μεταξύ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, πέραν των μακροοικονομικών μεγεθών, τους μικρομεσαίους, κυρίως, και τους ανέργους. Χρειάζονται ειδικά προγράμματα για τους ανέργους. Δεν λέω ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Είναι μεγάλο, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Αλλά τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί. Έτσι θέλω να επιβεβαιώσω τις αρχές του κινήματος, τις θέσεις της κυβέρνησης, και να παρακαλέσω να το δούμε όλο το θέμα με έναν ορίζοντα. Και ο ορίζοντας αυτός είναι ανάπτυξη κυρίως και απάλληψη στο μέτρο του δυνατού της ανεργίας. Το επόμενο σημείο, με τα διάφορα γεγονότα
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Κατά τα άλλα έχω μιλήσει. Διαβάζω πως το ΠΑΣΟΚ φημώνει, δεν επιτρέπει την έκφραση γνώμης, απόψεων και διαφωνιών. Αυτό είναι λάθος. Κανόνας στο ΠΑΣΟΚ είναι ο σεβασμός της γνώμης όλων των μελών, η έκφραση διαφωνίας επίσης, αλλά υπάρχει χαραγμένη μία πολιτική και θα πρέπει στελέχη και μέλη να στηρίζουν τη χαραγμένη γραμμή. Δεν λέμε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να στηρίζεται το κίνημα από όλα τα μέλη του, όχι να υποσκάπτεται. Και ένα άλλο σημείο εδώ πολύ σημαντικό, όχι αυτό ακριβώς. Εάν έχει γεννηθεί ένα πρόβλημα σήμερα, δεν είναι διότι εξέφραζαν απόψεις και διαφωνούν ορισμένοι με την πολιτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ή με την κυβέρνηση την ίδια. Είναι ότι υπάρχουν μερικοί άγραφοι νόμοι συμπεριφοράς και ηθικής τάξης. Είναι άγραφοι, αλλά όταν παραβιάζονται το ξέρει κανείς. Και παραβιάστηκαν αυτή τη φορά άγραφοι νόμοι ηθικής τάξης. Αυτό είναι το θέμα και όχι η ελευθερία του λόγου ή η κριτική. Μάλιστα, κριτική επικοδομητική είναι κάτι που θέλουν, διότι ουδείς αλάθητος. Και εγώ αλάθητος δεν είμαι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να τα πω ως απάντηση και άρθρων και άλλων και εκπομπών κλπ. Και τώρα δίνω το λόγο σε εσάς. Από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω οι αποφάσεις των διαφόρων διακομματικών επιτροπών θα είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση? Όχι, υποχρεωτικές δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάποιο κλίμα από τα άλλα κόμματα για αποδοχή αυτών των πρωτοβουλειών σας, δηλαδή αν θα συμμετάσχουν κλπ? Σήμερα γίνεται, ενώπιον σας. Την άλλη εβδομάδα, μέσα στις άλλες δύο εβδομάδες, ελπίζω να δω τους αρχηγούς των κομμάτων και να το συζητήσουμε. Θα ληφθεί πολύ σοβαρά οποιαδήποτε εισήγηση αυτού του οργάνου. Πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ να δεσμεύσω και κατά νόμο δεν μπορώ να δεσμεύσω την κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές διεργασίες και εξελίξεις, πέραν του έργου της Επιτροπής Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού, υπάρχει μια επιστολή του κυρίου Πάγκαλου που στάλθηκε σε εσάς. Θα θέλατε κάποιο σχολιασμό της επιστολής αυτής? Όχι. Από εδώ. Κύριε Καραγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις χτεσινές εξελίξεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας, την επιστολή του κυρίου Πάγκαλου, τις δηλώσεις των άλλων στελεχών που έχουν κληθεί, εκτιμάτε ότι έχει επέλθει κάποια εκτόνωση? Δεν γνωρίζω. Είναι μια διαδικασία, όπως ξέρετε, δεν είναι πειθαρχικό. Εισηγείται προς την Κεντρική Επιτροπή. Και ένα θέμα που θα έρθει στην Κεντρική Επιτροπή και θα συζητηθεί. Είναι δημοκρατικότατο. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουν παραβιαστεί αυτοί οι άγραφοι νόμοι συμπεριφοράς και ηθικής τάξης. Η δική σας άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις? Η δική σας, η προσωπική σας. Κοιτάξτε. Ως Προέδρου του κινήματος. Αν δεν υπάρξει κάποια απάντηση του κινήματος, νομίζω ότι, δεν λέω ποινές, δεν αναφέρομαι σε ποινές, αλλά πάντως
αν υπάρχουν θέματα δεοντολογίας, αυτό ασφαλώς είναι θέμα δεοντολογίας. Είναι θέμα ηθικής τάξης. Τώρα, τι είναι ακριβώς, δεν πρόκειται να πούμε. Τα ξέρετε, τα διαβάζετε, όπως και εγώ. Κύριε Παγιόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, κάνω χρήση της φράσης σας για υποθέσεις που θα έχουν αντίκρισμα, είπατε χαρακτηριστικά, ναι, ναι, προηγούμενος. Και κάνω χρήση της στον τομέα της οικονομίας. Ναι. Έχουμε για μια δεκαετία σταθεροποιητικά προγράμματα. Πολλοί και μέσα στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι οι υποσχέσεις που συνόδευσαν αυτά τα σταθεροποιητικά προγράμματα δεν είχαν αντίκρισμα. Ποια είναι τα εχέγγυα αυτή τη φορά? Δεν είχαν αντίκρισμα. Μάλλον η πράξη θα δείξει. Και νομίζω ότι στον οικονομικό τομέα έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Ναι, αρνητικές παρενέργειες. Με αρνητικές παρενέργειες. Κάθε φάρμακο έχει και αρνητική παρενέργεια. Και τα μέτρα αυτά έχουν. Αλλά λίμωνα δεν τα είχαμε πάρει. Θα είμαστε Λατινική Αμερική. Κύριε Πρόεδρε, το αίτημα για τη σύσταση των διακομματικών επιτροπών που αναφέρατε και εξαγγείλετε πριν από λίγο είναι πάρα πολύ παλιό. Δεν ξέρω πόσο παλιό είναι. Το ερώτημά μου είναι πολύ απλό. Γιατί εξαγγέλλεται αυτή τη στιγμή και δεν έχει εξαγγελθεί εδώ και τόσο καιρό? Διότι ο τόπος έχει ανάγκη από συνένεση αυτή την ώρα πάρα πολύ πιεστική. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι γενικά η αντιπολίτευση δεν έχει προσφέρει τίποτα στην κοινή υπόθεση. Υπάρχουν αντιπολιτεύσεις που είναι επικοδομητικές, με κριτική και αυστηρή αν θέλετε. Και υπάρχουν αντιπολιτεύσεις που είναι υβριστικές, διχαστικές και είναι μια προσφορά αυτήν την ώρα, κρίσιμη προσφορά στην ηρεμία και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας. Τώρα είναι αναγκαίο. Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είπατε ότι υπάρχει μια χαραγμένη πολιτική που πρέπει να στηρίζουν όλα τα μέλη του κινήματος και όχι να υποσκάπτεται. Δεν θεωρώ ότι και η λέξη υπονόμευση και αυτό που είπατε ότι υποσκάπτεται η πολιτική του κινήματος είναι κάποιες σοβαρές κατηγορίες. Κοιτάξτε, η διαφωνία είναι σεβαστή. Η ύβρις δεν είναι. Έτσι. Δεν είναι. Και μιλάμε περί αυτού. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα λίγο να επεκτείνω την ερώτηση του συναδέλφου του κ. Μεγκρέλη. Ήδη από χθες η Νέα Δημοκρατία σχολίασε την πρόθεσή σας να ανακοινώσετε κάποιες πρωτοβουλίες σας σαν από προσανατολισμό της κοινής γνώμης για να καλυφθούν πραγματικά προβλήματα του τόπου, η εσωκομματική κρίση στο ΠΑΣΟΚ, γενικά η λειτουργία της κυβέρνησης. Θα ήθελα το σχολείο σας. Προσπάθησα, όπως είδατε, να απαντήσω, εν μέρη να απαντήσω, στο ερώτημά σας. Αναφέρθηκα στην οικονομική μας πολιτική, στα σύν και τα πλήν και στον ορίζοντά μας. Δεν θέλω να αποπροσανατολίσω κανένα. Αλλά όποτε μιλώ, αποπροσανατολίζω και όταν δεν μιλώ, αποπροσανατολίζω. Δηλαδή, τι γίνεται? Τη γνώμη μου εκφράζω και τις απόψεις μου. Δεν αποπροσανατολίζω. Υπεραμείνομαι ενός έργου σημαντικού αυτής της κυβέρνησης. Έχουν γίνει λάθη, αλλά έχουν γίνει και πολλά θετικά. Υπάρχουν προβλήματα, το ξέρω. Αντιμετωπίζονται. Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι δημοσιογράφοι θεωρούμε ότι είμαστε εν ώψη πρωτοβουλειών για τα εθνικά θέματα και ειδικότερα εθνικά θέματα και ειδικότερα στον τομέα των σχέσεών μας με την Αλβανία και με τα Σκόπια. Θέλω να ρωτήσω εάν η λύση σε αυτά τα θέματα είναι κοντά ή θα προέλθει από μια
συζήτηση με τα κόμματα στην Εθνική Επιτροπή όπως την εξαγγείλατε. Κοιτάξτε, θα λειτουργήσει η Επιτροπή και βεβαίως θα ασχοληθεί σε ό,τι αφορά την πρόοδο στα θέματα αυτά. Είναι σημαντική. Με την Αλβανία έχει ανοίξει ένας διάλογος. Ουδέποτε είχαμε βλέψεις, αλλά στηρίζουμε τη μειονότητά μας. Και νομίζω ότι με πολύ σόφρονα πολιτική οδηγούμε σε σχέση σιγά σιγά καλής γειτονίας. Τα Σκόπια ήταν ανένδοτα μέχρι τώρα σε οποιαδήποτε συζήτηση ή παραχώρηση. Αυτοί που λένε ελάτε να δώσουμε κάτι να το κλείσουμε, δεν είναι τίποτε αποδεκτό. Τώρα υπάρχει δημοσιογραφικά όμως, δεν έχω άμεση γνώση, δημοσιογραφικά, ένα κλίμα κάποιας υποχώρησης των Σκοπίων εν ώψη των σχέσεων που εμείς αναπτύξαμε με την Αλβανία ή αναπτύσσουμε και της υπάρχουσας μεγάλης αλβανικής μειονότητας στα Σκόπια. Σήμερα πάλι οι τουρκικές εφημερίδες ισχυρίζονται ότι πίσω από τα έκτροπα στην Τουρκία είναι η Ελλάδα. Αν θα θέλατε να σχολιάσετε. Είναι, να μην πω τη λέξη, είναι κωμωδία απίθανη. Η Ελλάδα τι διαθέτει στην Κωνσταντινούπολη και γιατί θα το έκανε αυτό. Συμφέρει την Ελλάδα μια πολιτική διαταραχή στην Τουρκία. Η γνώμη μου είναι όχι. Η γνώμη μου είναι όχι. Διότι αυτά ξεκινάνε εσωτερικά και μπορεί να έχουν εξωτερικές προεκτάσεις. Αν μου επιτρέπετε με δύο σκέλη ερώτησή μου. Το πρώτο είναι ποιο είναι το ηθικό εκείνο στοιχείο το οποίο σας έχει ενοχλήσει στα όσα έχουν πει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο, αν οι διακομματικές επιτροπές θα είναι σε επίπεδο τέτοιο που θα συμμετέχουν και αρχηγοί. Και αυτό αν σημαίνει ότι μπορεί να καταργηθεί οποιαδήποτε σύσκεψη των αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Στο επίπεδο υπουργών. Στο επίπεδο υπουργών θα είναι οι επιτροπές. Τώρα αν εσείς δεν έχετε δει τίποτε που να παραβιάζει ηθικούς κανόνες, λυπούμε, αλλά δεν θα σας το υπενθυμίσω.